Λοιπόν, κύριε Σαράντη, σας καλωσορίζω σε μια ακόμη συνέντευξη τύπου εβδομαδιαία του Αχιλλέων Εξάριας, πρώτη για το 2014. Ευχόμαστε σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και προκοπή για όλους. Σήμερα, εκτός από τον προπονητή μας, τον Αποστόλη του Στήλο, είναι ο νεαρός θεματοφύλακας, ο Νίκος ο Τζίμας. Θα δώσουμε το λόγο στον προπονητή μας, τον Αποστόλη του Στήλο. Πρώτα απ' όλα, σας καλησπέρισω και να ευχηθώ εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε εσάς, τις οικογένειές σας και σε όλο τον κόσμο. Να πάμε στα αγωνιστικά και να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι που πέρασε με τον Αχιλλέα Δομοκού. Αυτά που είπα στους ποδοσφαιριστές μου, θα πω και σε εσάς, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Εκτός από το αποτέλεσμα που ήταν ένα ευρύ σκορ για μας, από την απόδοση των ποδοσφαιριστών μου, από τη διάθεση που δείξανε και από τη σοβαρότητα που, με την οποία αντιμετωπίσαν το παιχνίδι. Δεδομένου ότι το παιχνίδι γύρισε γρήγορα υπέρ μας, δεν έδειξαν καμία λαζονία, αγωνίστηκαν για 90 λεπτά με τον ίδιο ενθουσιασμό, προσέφεραν στον κόσμο ικανοποιητικό θέαμα, θα έλεγα πολύ καλό θέαμα, με πολλές ευκαιρίες, με 4 γκολ και δεν μπορώ, αν μη τι άλλο, να είμαι ευχαριστημένος. Τέλειωσε αυτό το παιχνίδι για μας. Μένουν οι βαθμοί, μένει καλή εμφάνιση, η ψυχολογία η οποία συνεχίζει να είναι καλή και στρέφουμε την προσοχή μας στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι με την ομάδα του Πυργητού. Μια ομάδα η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι τελευταία στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά επειδή τη συγκεκριμένη ομάδα κανείς δεν μπορεί να τη γνωρίζει καλύτερα από μένα. Όπως γνωρίζετε, πριν έρθω στον Αχιλλέα Νοικισάρια, ήμουνα 2,5 χρόνια ποδοσφαιριστής σε αυτή την ομάδα. Είναι ψεύτικη η βαθμολογία της. Σίγουρα δεν είναι μια ομάδα υψηλών δυνατοτήτων, αλλά σίγουρα δεν είναι μια ομάδα για να έχει 0 βαθμούς. Γνωρίζω αρκετούς ποδοσφαιριστές της. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στην ομάδα, κάποιους που έπαιξε και Super League και κάποιοι που έχουν παίξει σε υψηλότερη κατηγορία. Είναι μια νεανική ομάδα, σίγουρα έχει τα δικά της τα προβλήματα, αλλά η φιλοσοφία μου είναι να μην υποτιμώ ποτέ κανέναν. Πόσο μάλλον μια ομάδα στην οποία 2,5 χρόνια το μόνο που έχω γνωρίσει από αυτή την ομάδα είναι φίλους, είναι άριστες οι σχέσεις μου και με ποδοσφαιριστές και με παίχτες και με όσους προπονητές και με τη διοίκηση της ομάδας και με όσους προπονητές συνεργάστηκα και αν μην τι άλλο δεν πρόκειται να την υποτιμήσω. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουν και οι ποδοσφαιριστές μου. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορηθεί, μεσοβδόμαδα κάναμε και ένα φιλικό παιχνίδι με ομάδα τοπικού με το Θερμαϊκό Κορινού και η σοβαρότητα την οποία μου έδειξαν οι ποδοσφαιριστές μου δεν μου αφήνει κανένα περιθώριο να μην πιστέψω ότι με την ίδια σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουν αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς, θέλουμε να σκαρφαλώσουμε στην βαθμολογία και να βρεθούμε εκεί που μας αξίζει, στις πρώτες θέσεις. Έχουμε ένα καλό σερί και θέλουμε να το συνεχίσουμε. Στην προσπάθειά μας αυτή δεν θα έχουμε τον Νίκο τον Παγκέα που συμπλήρωσε κάρτες, τον Γιώργο τον Τασίδη που συμπλήρωσε κάρτες, τον Σπύρο τον Μακράτη και αυτός για τον ίδιο λόγο και θα έχουμε σίγουρα και 2 τραυματίες, τον Κωνσταντίνο τον Παπασακαλίδη ο οποίος έχει ένα τραύμα θλαστικό το οποίο θα τον αφήσει σίγουρα μια εβδομάδα έξω και τον Κώσταντο Ζιαμπέρα και αυτός έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και αυτός θα είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι άλλοι είμαστε υγιείς. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα και θέλουμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς ξαναλέω. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Έχω κάποια ερώτηση. Έχεις πει πολλές φορές ότι κοιτάς κάθε παιχνίδι που έρχεται να κερδίζεις κάθε Κυριακή τέλος πάντων και να βρίσκεσαι όσο πιο ψηλά μπορείς. Έτσι, στο βάθος του μυαλού σου κάπου υπάρχει η σκέψη ότι αυτοί οι 5 βαθμοί διαφορά που ξεχωρίζει από τον πρωτοπόρο μπορούν να καλυφθούν και να κάνει η ομάδα του κάτι παραπάνω. Είναι οι φιλοδοξίες τέτοιες της ομάδος. Και όταν λέγαμε από την αρχή και λέμε ότι κάθε παιχνίδι θέλουμε να το κερδίζουμε, αν θα κερδίζει όλα τα παιχνίδια θα βρεθεί ψηλά. Θέλουμε να βρεθούμε ψηλά. Το πόσο ψηλά, όσο ψηλότερα γίνεται. Είναι η πρώτη θέση. Όσο ψηλότερα γίνεται. Από τη στιγμή που κερδίζουμε τα παιχνίδια δεν έχουμε κανένα άγχος βαθμολογικό γιατί η ομάδα αποδίδει καλά. Κάποια στιγμή θα μας τραβώσει κάποιο παιχνίδι. Προχωράμε στο επόμενο. Όσο ψηλότερα τόσο καλύτερα. Δηλαδή αν έρθει και η κορυφή και ο πρωταθλητισμός δεν θα πει ο Αχιλλέας να Κεσάριας όχι. Από τη στιγμή που δεν είναι αυτός ο σκοπός, αν έρθει, θα γίνει αυτός ο σκοπός. Θα γίνει σκοπός μάλλον. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, από τη στιγμή που θα έρθει, θα γίνει σκοπός. Εγώ έχω μια ερώτηση. Θέλω να πω μήπως με το στραβοπάτημα της Λαμίας και της Κίμης στην προηγούμενη αγωνιστική, μήπως γίνεται πιο επιτακτική η ενίσχυση της ομάδας πλέον. Είναι ένα θέμα που συζητάμε, είναι ένα θέμα που βλέπουμε.
Από τη στιγμή που η ομάδα διαχειρίζεται πολύ καλά τα παιχνίδια, σίγουρα χρειαζόμαστε και σε βάθος, πρώτα σε βάθος στο ρόστερ μας, κάποιες κινήσεις. Δεν θα έλεγα τόσο σε ποιότητα όσο σε βάθος. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε και τα δύο, θα είναι ακόμη καλύτερο. Έχουμε κάτι άλλο, κάποιοι στόχοι υπάρχουν? Ναι, ήδη είμαστε σε επαφές με κάποιους ποδοσφαιριστές. Αν μπορέσουμε να κλείσουμε τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, θα προχωρήσουμε. Αλλιώς να κάνουμε μεταγραφές μόνο για τις μεταγραφές, δεν το θέλω. Ίσως να προχωρήσουμε σε κάποιες, όχι ίσως, θα προχωρήσουμε σε κάποιες μεταγραφές νεαρών να συμπληρώσουμε το ρόστερ και ίσως να μην προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικότερο. Όλα είναι αυτή τη στιγμή είναι ρευστά, θα κριθεί από πολλά πράγματα πώς θα ελιχθούμε. Ολοκληρώσαμε τον προπονητή μας. Να δώσουμε τον λόγο στον Νίκο Τζίμα. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά. Να πω δύο λόγια για το προηγούμενο μάτς που είχε ο Αχιλλέας του Μουρκού. Ξέραμε μια εβδομάδα πριν ότι ο Αχιλλέας του Μουρκού είχε κάποιες απουσίες βασικών ρευτών. Αν και αυτό δεν δώσουμε τόση σημασία, όλη την εβδομάδα είχαμε βάσει να μελετήσουμε τον αντίπολο, το μελετήσαμε σωστά. Ξεκινάει το παιχνίδι, μόλις ξεκινάει το παιχνίδι γίνεται ακόμα ένας τραυματισμός στα πρώτα λεπτά. Αυτό μας βοήθησε ακόμα παραπάνω, πετύχαμε γρήγορο γκολ. Μετά το γρήγορο γκολ, αν και είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, 15 στην εστία τελικές, καταφέραμε τις τέσσερις από αυτές να τις κάνουμε γκολ, πήραμε εύκολο παιχνίδι. Και συνεχίζουμε τώρα, έχουμε το παιχνίδι με τον Πυριετό και το παιχνίδι με την Κιμ. Αν και είναι διαφορετική δυσκολία των παιχνιδιών, αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία, θα δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και τους τρεις βαθμούς και στα δύο παιχνίδια. Έχει κάποιος κάποια ερώτηση, παιδιά? Για πρώτη χρονιά δουλεύεις και βρίσκεσαι σε μια ομάδα που παίζει σε υψηλό επίπεδο. Πώς βλέπεις τα πράγματα, πώς αισθάνεσαι και δίπλα σε έναν θεματοφύλακα ο οποίος είναι έμπειρος, έχει εμπειρίες και ποιοτικά είναι ένας θεματοφύλακας που μπορεί να σε βοηθήσει? Εντάξει, η δυσκολία, οι προπονήσεις και οι αντίπαλοι και όλα αυτά είναι καμία σχέση με το πρωτάθλημα που έπαιζα πέρσι. Εγώ προσπαθώ απλά να μάθω, να κλέψω αν γίνεται από τον Γιάννη πράγματα που θα με βοηθήσουν εμένα. Είμαι ακόμα 18 χρονών, δεν ζητάω πάρα πολλά. Απλά ζητάω να μάθω μόνο. Θα προσπαθήσω αυτό και να βελτιωθώ μόνο αυτό. Κέρδος από ό,τι δηλαδή, ότι και να πάρεις είναι κέρδος. Ναι, κέρδος. Και να βοηθήσω την ομάδα σίγουρα. Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε, κύριοι. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά δώσατε το παρόν συνέντευξη τύπου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη και φυσικά για την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πυριετό. Ευχαριστούμε.